κατάσταση από προχθές συγκεκριμένα, αλλά χθες έφτασε πραγματικά στην κορύφωση, στο απροχώρητο η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Αναστασιάδη και τον Αβέρο Νεοφύτου. Γύρω τους έχουν συσπηρωθεί διάφοροι. Πάμε να μιλήσουμε, να καλωσορίσουμε τον πρόδρομο Προδρόμου, πρώην Υπουργό Παιδείας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γεια σας. Σας χαιρετώ, κύριε Μιχάλαρε. Γεια σας, γεια σας. Πώς παρακολουθείτε εσείς αυτή την αντιπαράθεση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εκτός Κύπρου. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να μην παρακολουθήσω τη συνέντευξη του τέος Προέδρου, του Νίκου Αναστασιάδη. Και θα έλεγα ότι καλά έκανε και μιλάει για κάποια πράγματα. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά εξωφρενικό. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει όλοι τι ήταν η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του Συναγερμού. Ξέχασαν ότι ήταν η σωτηρία μιας χώρας τσακισμένης και διαλυμένης στα όρια της χρεοκοπίας, χωρίς μία στα ταμεία και φορτωμένη με χρέη και ανυποληψία. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά? Ξέχασαν ότι η αδέξη τότε, πολιτική αγυρτία και λαϊκισμό, πολιτικές που ακόμα προτείνονται, είχαν ξετινάξει τη χώρα στον αέρα με τόσους ανθρώπους θύματα και τέτοιες μέρες μας έκοβαν και το ρεύμα? Τώρα μιλήσατε πριν για μια περιστασιακή διακοπή του ρεύματος, αλλά πραγματικά μένει κανένας με το στόμα ανοιχτό ότι τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά και έχουμε παρασυρθεί σε μια περιδίνηση γύρω από τα όσα συνέβησαν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ναι, αλλά αυτό είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι κανείς από αυτούς που λαμβάνουν μέρος δεν... Ουσιαστικά δεν αμφισβητεί αυτό που λέτε εσείς. Όχι, αμφισβητείται. Προσπαθεί να παρουσιαστεί μια εικόνα. Ναι. Βοηθούν τον αυτόν τον πραγματικά κακούγους των παραμυθιών που έχει, στα οποία έχει επιδοθεί και προσπαθεί να κυκλοφορήσει ο Μακάριος Δρουσιώτης. Και πραγματικά διαρωτώ με, δεν ξέρω, άκουσα τον Νίκο Αναστασιάδη να λέει στον συνάδελφό σας, τον Κυριάκο τον Πομιλωρίδη, ότι λέει εγώ συνάντησα τον Δρουσιώτη στη δεκαετία του 80 ως δημοσιογράφο του Φιλελεύθερου. Εγώ προσωπικά τον είχα συναντήσει και λίγο πιο πριν ως δημοσιογράφος στην επίκαιρη του Λάζαρου Μαύρου. Ναι. Τώρα πώς βρέθηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης το 2013 μέσα στο προεδρικό του Νίκου Αναστασιάδη, συνεργάτης του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, του φίλου του Χρήστου Τζουστιλιανίδη, πραγματικά ήταν απορίας άξιων. Βέβαια αυτά συμβαίνουν όταν αναλάβει μια διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση, αλλά το περίεργο, κύριε Μιχάλαρε, είναι ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος κατοικοέδρευε τότε στα κράσπεδα και μέσα στα σαλόνια εκείνης της εξουσίας από το 2013 μέχρι το 2019, όταν ο Αναστασιάδης αποφάσισε να επιλέξει κάποιον άλλο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα εξωφρενικά τώρα που γράφει, δεν τα έβλεπε, δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Εσείς αυτή τη στιγμή είναι σαν να φωτογραφίζετε, κύριε Προδρόμου, το Χρήστο Στυλιανίδη πίσω από αυτήν την ιστορία. Όχι, δεν φωτογραφίζω τον Χρήστο Στυλιανίδη. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν η σχέση. Ένας συνεργάτης του ήταν, όμως ο Μακάριος Δρουσιώτης κινητοποιήθηκε όταν έχασε τα προνόμια και τους διορισμούς τους οποίους είχε πετύχει δίπλα στο Χρήστο Στυλιανίδη, αλλά αυτό δεν επιβαρύνει κατά ανάγκη τον Χρήστο το Στυλιανίδη, όπως και να έχει το πράγμα. Ναι. Κύριε Μιχάλαρε, το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα. Το θέμα είναι μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια να διαστραφεί, πραγματικά να διαστραφεί πλήρως το τι ήταν η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Νίκου Αναστασιάδη, με συνεργασίες τότε στην αρχή, όχι μόνο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Το τι είχαμε περάσει και το τι καταφέραμε, και επιπλέον να παίζεται τώρα ένα πραγματικά κακόγουστο παιχνίδι ξεπλύματος, πραγματικά ξεπλύματος της κατοχικής Τουρκίας και της μέσα από την νοοτροπία, την οποία κάποτε δυστυχώς φαίνεται και ο Αβέρος Νεοφύτου να την προβάλλει, της όποιας και να είναι λύσης. Δηλαδή μια συμφωνία να είναι να είχαμε με την Τουρκία και όλα καλά και άγια. Άρα λέτε ότι ο Αβέρο Νεοφύτου είναι ο θειασότης της όποιας λύσης αυτή τη στιγμή και του ξεπλύματος της Τουρκίας?
Δεν λέω ότι είναι ο Θειασότης. Είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων στην Κύπρο οι οποίοι διαπνέονται από μια τέτοια νοοτροπία. Αλλά το να προσπαθούμε τώρα να διαστρέψουμε το τι έγινε στο Κραμ Μοντανά, να μιλάμε για το Σεπτέμβρη του 2018, ξέρετε, ήμουνα και εγώ εκεί στη Νέα Υόρκη τότε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Τα ζήσαμε από κοντά. Δεν ήμουν βέβαια μέσα εγώ στις συναντήσεις του Προέδρου με τον ενδεχομένως κάποτε και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά προσωπικά είχα τύχει να μιλήσω σε άλλη στιγμή και εγώ προσωπικά, ανεπίσημα βέβαια και με τον Τσαβούσοβλου κλπ. Τώρα να μας λένε ότι πραγματικά παραμύθια, ότι ήταν έτοιμη λύση να δοθεί και ότι ο Αναστασιάδης σηκώθηκε και έφυγε, όλη αυτή η ιστορία, πραγματικά όλα αυτά είναι εξωφρενικά. Και εγώ σας λέω κάτι, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι όλα αυτά τα 50 χρόνια είδαμε την κατοχική Τουρκία σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι διατεθειμένη να αφήσει την Κύπρο και να βρεθεί μια λύση? Στο κάτω-κάτω πάντα στο χέρι ήταν της Τουρκίας. Κύριε Προδρόμου, εσείς που λέτε ότι μιλήσατε και με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, ανεπισήμως, τι είπατε, τι συζητήσατε, τι συνεννοηθήκατε? Ήταν στο Παρίσι, κατά μεσή στη λεωφόρο των Λυσίων Πεδίων, τη Σαν-Ζελιζέ, ναι, κάτω από καταρρεκτόδη βροχή, περιμένοντας να ξεκινήσει η τελετή για το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, περιμένοντας τους μεγάλους προέδρους τότε, τον Τραμπ, τον Πούτιν, τους μεγάλους αρχηγούς κρατών που καθυστερούσαν. Και το έφερε η κουβέντα σε μια φιλική κουβέντα. Το ρώτησα διερωτώμενος, καλά τι θα γίνει με εμάς, τι θα γίνει με την Κύπρο, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο η Τουρκία κάποτε να μας αφήσει να βρούμε μια συμφωνία με τους Τουρκοκυπρίους? Και τώρα δεν είναι σωστό να μεταφέρω αυτή τη συνομιλία γιατί ήταν καθαρά ιδιωτική. Καταλάβαινε όμως κανείς ότι από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπήρχε παρά μικρή διάθεση. Τι σας απάντησε δηλαδή όμως? Τι σας απάντησε? Όχι, απάντησε και η διάθεσή του ήταν ότι θα βρούμε κάτι, αφήστε τους αυτούς, εννοούσε τους μεσολαβητές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, εμείς θα βρούμε κάτι. Η Τουρκία πάντοτε, κύριε Μιχάλαρε, ήταν καθαρή. Εννοούσε ότι ήθελε να εδραιώσει τα κατοχικά δεδομένα με μια συμφωνία. Ποτέ δεν ενδιαφερόταν να αφήσει τους Τουρκοκύπριους, του Μουσταφά Ακιντζή τότε, γιατί πραγματικά είχε γίνει μια μεγάλη πρόοδος, ναι, ναι, μεταξύ Ακιντζή και Αναστασιάδη, και σε αυτήν είχαμε ελπίσει ακόμα και όσοι ήμασταν πολύ σκεπτικοί και επιφυλακτικοί για τις τουρκικές προθέσεις. Ναι. Διαψεύτηκαν όλα αυτά στην Ελβετία, στις τελικές διαπραγματεύσεις. Νιώσατε εσείς, κύριε Προδρόμου, νιώσατε εσείς ποτέ ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να δώσει το ζήτημα των εγγυήσεων? Όχι, ήταν ακριβώς η έκπληξη και η απορία που είχαμε και το τι μας διαμήνυαν όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Εγώ προσωπικά, επειδή από χρόνια και δεκαετίες γνωρίζω και τον τότε διαπραγματευτή, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, είχα προσπαθήσει να μάθω αν υπήρχαν πραγματικά πιθανότητες. Ήταν μια θολή κατάσταση στην οποία η Τουρκία προσπαθούσε να κερδίσει πόντους, να διπλωματικά, να Μάλιστα. προχωρήσει την διαπραγμάτευση και στο τέλος, αν είναι δυνατόν, να δημιουργήσει αυτή την εικόνα που αναπαράγουν δυστυχώς κάποιοι δικοί μας τώρα και συναντούν και μια μερίδα των ανθρώπων του ΑΚΕΛ, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρεσβεύουν. Ενός είδους μυθριδατισμός είναι αυτό που μας συμβαίνει. Όταν τότε μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, και μιλάω για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά. Μπράβο, με τον Νίκο Κοντζιά στάθηκε δίπλα στον Νίκο Αναστασιάδη και διαχειρίστηκαν τα πράγματα, και μιλάω για την κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία μετά παρασύρθηκε σε αυτή την τελικά τόσο επιπόλαιη συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουμε τι συμβαίνει με αυτή τη φάση αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω ότι όλη αυτή η εκστρατεία να παρουσιάσουν τον Αναστασιάδη ότι ήταν μια διακυβέρνηση η οποία ενδιαφερόταν μόνο για να προσκομίσει ωφέλη στους συμμετέχοντες, διεξαρμένοι. Είχαν ξεχάσει ότι ήταν μια κυβέρνηση που διαπυρός και σιδήρου καταφέραμε να βγούμε μέσα από τα διεθνή οικονομικά δικαστήρια τις μέρες που η χώρα μας ήταν έτοιμη να κλείσει. Και στη συνέχεια ότι περίπου οδήγησε επισκοπό σε ναυάγιο
τις διαπραγματεύσεις. Ζήσαμε και τον κύριο Έιντε, κύριε Μιχάλαρε. Κύριε και Προδρομού, θέλω να πάμε λίγο... Εγώ... Ναι, και ολοκληρώστε με τον Κυπριακό. Εγώ προσωπικά, δεν θα μιλήσω για τον Κυπριακό, πάντα μέσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό είχαμε ιδεολογικές διαφορές και με τον Αβέρο Πνευφίτου και με τον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι. Και κατά καιρούς είχαμε και αντιπαραθέσεις. Από το 2013 και μετά, με τον Αβέρο Πνευφίτου συνεργαστήκαμε άψογα. Και έχω να πω ότι ο Αβέρο Πνευφίτου έπαιξε πολύ σημαντικό και θετικό ρόλο σε εκείνη την γιγαντιαία πραγματικά προσπάθεια διάσωσης, την οποία βέβαια πλήρωσε ο ελληνικός κυπριακός λαός κατά κρίβεια, αλλά χρειάστηκαν σωστοί χειρισμοί. Ναι. Τώρα, από εκεί μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2023, τα πράγματα είχαν παρεκτραπεί. Δηλαδή... Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα την επιλογή που έγινε. Εντάξει, οι εκλογές χάθηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ήταν και βεβαίως δεν ήταν είδηση. Αναμενόμενο ήταν, αφού η επιλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη είχε προδιαγραφεί από την αρχή. Μόνο πολιτικά, κάποιος πολιτικά τυφλός δεν θα το έβλεπε. Ωστόσο, οι εκλογές χάθηκαν. Ήταν ποτέ δυνατόν να διανοηθεί κάποιος ότι θα υποστηρίζαμε το ΑΚΕΛ και τον υποψήφιό του? Είχαμε ξεχάσει την εκατόμβη που προκάλεσαν οι πολιτικές του ΑΚΕΛ από το 2008 μέχρι το 2013? Δεν αντιλαμβανόμασταν ότι ιστορικά θα ήταν αυτοανέρεση, θα ήταν ιδεολογική αυτοχειρία ο Δημοκρατικός Συναγερμός να δοκιμάσει να στηρίξει το ΑΚΕΛ? Και γιατί? Για να εκδικηθούμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος κατάφερε, έστω με όχι ορθόδοξο τρόπο, να βρεθεί στο δεύτερο γύρο και να είναι ο μάλλον σίγουρος νέος πρόεδρος. Κύριε Προδρόμου, και... ποιος φταίει για την ήττα του Δημοκρατικού Συναγερμού στις εκλογές? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι κάποιος έφταιξε. Κάποιος έφταιξε. Δεν γίνεται η ήττα πάντα να είναι ορφανή. Όχι, δεν ήταν. Αυτό που σας είπα θα το επαναλάβω από πριν. Ήταν προδιαγεγραμμένη η εκλογή και η επιτυχία του Νίκου Χριστοδουλίδη αρκετά πριν. Μόνο ένας πολιτικά τυφλός δεν μπορούσε να καταλάβει ότι καλός ή κακός η κοινή γνώμη που είχε διαμορφωθεί έψαχνε κάτι τέτοιο. Άρα ο κύριος Νεοφύτου που δεν το είδε και έθεσε αυτόν υποψήφιο ήταν πολιτικά τυφλός, αυτό λέτε? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ότι... Αυτή είναι η συνεπαγωγή που γίνεται, κύριε Προδρόμου, από τα λεγόμενά σας. Το βράδυ της πρώτης Κυριακής, προσπαθώντας να υπογραμμίσει το πόσο μεγάλη προσπάθεια έγινε, γιατί έγινε προσπάθεια, μας είπε ότι από το 7-8% έφτασα εδώ που έφτασα. Δεν ξεκινάς με 7-8% για να διεκδικήσεις το 50%. Αυτή ήταν η αδυναμία. Και θα σας πω τώρα ότι... αυτή η επιλογή που έγινε εκεί ανάμεσα στους δύο γύρους ήταν απίστευτη. Γιατί τώρα ο Αβέρο Πνευφίτου θα ήταν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού αν γινόταν μια ορθολογική επιλογή που θα έλεγε ότι ναι μεν ο Νίκος Χριστοδουλής δεν συμπεριφέρθηκε σωστά, αλλά εδώ που φτάσαμε αυτό θα διαλέξουμε, δεν έχουμε επιλογή άμα από την άλλη πλευρά είναι το ΑΚΕΛ. Και θα ήταν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα είχε πρώτο ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Όπου πρόεδρος θα ήταν κάποιος τον οποίον το 2013, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αβέρο Πνευφίτου ήταν που είχε αρχικά προωθήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ναι, όχι. Ναι. Πήγε κόντρα και έβγαλε το κόμμα από τις ράγες. Για μένα αυτό ήταν αποστασία. Αποστασία ήταν να ψάχνει να στηρίξει το ΑΚΕΛ. Και όχι να θεωρείται ως μέγιστο κακό το ότι θα έβγαινε πρόεδρος έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Και βέβαια από τότε έχουν αρχίσει αυτό που λέμε στη διάλεκτό μας, κύριε Μιχάλαρε, τα πομούσορα. Τώρα δεν διστάζουμε να βγάλουμε και το εθνικό θέμα και να πάμε πίσω στο 17, στο Γκραν Μοντανά, αν είναι δυνατόν. Κλείνοντας, κύριε Προδρόμου, ολοκληρώνοντας, επειδή αφήνονται πάντα εχμές για το συγκεκριμένο ζήτημα, ξεκαθαρίστε από την πλευρά σας με ό,τι γνωρίζετε. Ο Νίκος Αναστασιάδης στήριξε ψυχήτε και σώματι τον Αβέρο Πνευφίτου για το δρόμο προς την Προεδρία? Κύριε Μιχάλαρε, εγώ παρακολούθησα στις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τον Νίκο Αναστασιάδη να είναι στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Τον Νίκο Αναστασιάδη να κάνει μια ομιλία
Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι που ήταν, αν ήταν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, τέλος πάντων στο συνέδριο. Ναι. Εκεί που ήταν και ξένοι από το εξωτερικό, όχι όλοι ξένοι, ήταν και πολλοί από την Ελλάδα. Ναι. Επίσης εκπρόσωποι και ο επίτροπος Κομισιόν που στήριξαν τον Αβέρο Φινφίτου, ο Νίκος Αναστασιάδης σε ορισμένες στιγμές είχε μιλήσει με άκρατη αυστηρότητα εναντίον της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη και της ανάγκης. Μάλιστα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός να σταθεί δίπλα στον πρόεδρό του. Τώρα θα μου πείτε όλα αυτά που κυκλοφορούσαν, τι έκανε ο Α και ο Β, ο οποίος ήταν επί ροή του Νίκου Αναστέ. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει. Κυρία Μιχαλάρη, αυτό που έγινε στις προεδρικές εκλογές είχαμε να το ζήσουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό από το 2004. Μοιράστηκαν σπίτια. Ακόμα είναι πικραμένα και χωλωμένα πάρα πολλά στελέχη στην βάση, ένθεν και ένθεν. Μάλιστα. Και δημιουργήθηκε μία διχόνοια η οποία ήρθε να προσθεθεί σε μία, αυτό δεν πρέπει να το παραλείψουμε, σε μία χρόνια πτωτική τάση, προβληματική τάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία είχε ξεκινήσει και από τα χρόνια του Νίκου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός χρειάζεται σήμερα να επανασυνδεθεί με τις βασικές του τις αρχές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πάντα ένα εθνικό κόμμα. Έτσι ήταν που έφτασε στο 33% και 34% ως μια σοβαρή πολιτική δύναμη, όχι με φρουφρού και αρώματα του μοντέρνου, του σειρμού, του λεγόμενου δικαιωματισμού και των εναλλακτικών επιλογών, της, αυτό που λέμε διεθνώς, της woke agenda κλπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ανάγκη. Μάλιστα. Να βρει ξανά τις βασικές του τις αρχές, από τις οποίες σταδιακά κατρακύλησε από το 31, κύριε Πρόεδρε. Στο 31, στο 29, στο 27. Μα γι' αυτό τον λόγο ήταν που και ο Αβέρο Φινοφίτου είχε πολύ μειωμένες πιθανότητες. Αν είχαμε κρατηθεί στα ποσοστά που κάποτε παρουσιάζαμε τον Ιωάννη Κασουλίδη με το 33%, ναι, θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Όμως, κανείς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό ή στον περιβάλλοντα χώρο να αντιμετωπίζει αυτό το μεγάλο θέμα της ιδεολογικής συγκρότησης και της φυσιογνωμίας του κόμματος, της φυσιογνωμίας, όχι των προσώπων. Ναι, ναι, ναι. Και φλερτάρουμε με όλους αυτούς τους αμφίβολους, τους ανερμάτιστους, τους δίθεν μοντερνισμούς, φλερτάρουμε με μια τοποθέτηση στο εθνικό θέμα η οποία πραγματικά είναι ασύλληπτη όταν ακούω αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τουρκία μας έδωσε λύση, παραιτήθηκε από εγγύησεις και εμείς την απορρίψαμε. Λες και δεν έχουν καταλάβει τι κάνει η Τουρκία 50 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Στην Κύπρο. Τι κάνει ο Ερντογάν αυτές τις μέρες. Είστε πάρα πολύ συγκεκριμένος, κύριε Προδρόμου, και αυστηρός στο θέμα. Εσείς επανερχόμενος σκοπεύετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για όλα αυτά? Κοιτάξτε, είναι πολλής ο κόσμος, πολλά τα στελέχη, επώνυμα και μη, τα οποία καθημερινά λένε ότι πρέπει να αναλυθεί μια πρωτοβουλία. Όχι από μένα προσωπικά, ναι, από κάποιους. Από ποιους? Συλλογικά. Και πιστεύω από ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν για αυτή την πορεία και θα το έλεγα χωρίς πραγματικά να θέλω να θίξω κανέναν, ναι, κατά κάποιο τρόπο την κατάντια του κόμματος. Δεν μπορεί να κατεβαίνουμε σε εκλογές και παρά το ότι στις τελευταίες εκλογές ένα θεαματικό εξαιρετικό φαινόμενο υπερίσχυσε, αν εξαιρέσουμε αυτή την εκλογή του νεαρού, που ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει, το έχει αναλυθεί αυτό. Άρα ένα λεπτό. Εσείς βλέπετε. Τα υπόλοιπα δεδομένα, κύριε Μιχάλαρε, είναι εκεί. Εσείς βλέπετε λοιπόν πρωτοβουλία. Κύριε Προδρόμου. Κύριε Προδρόμου, άρα εσείς βλέπετε πρωτοβουλία συγκεκριμένων προσώπων εντός του ΔΣ το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, χρειάζεται και δεν είναι πρόσωπα τα οποία θα σταθούν απέναντι στα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν την ευθύνη του κόμματος. Ναι, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να χτυπήσει συναγερμός μέσα στο συναγερμό, να ξυπνήσουμε, να συζητήσουμε ειλικρινά για τα πραγματικά θέματα και όχι, το επαναλαμβάνω, για διάφορα επιφαινόμενα ή με την κομματική, την γλώσσα της κομματικής γραφειοκρατίας, τα γλωσσικά κλισέ, και να βρούμε πώς μπορεί να αποκτήσει ξανά το κόμμα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, κύριε Προδρόμου. Έχει να πει κάτι στον κόσμο. Γιατί να σου πω κάτι, κύριε Μιχάλα, και ολοκληρώνουμε.
Ναι, όταν ασκείται αυτός ο εξορκισμός, γιατί περί εξορκισμού πρόκειται, λένε στους ανθρώπους αμάν, προσοχή, άκρα δεξιά. Δεν υποτιμάω τον κίνδυνο κάποιων τάσεων που υπάρχουν στα άκρα. Ναι. Όμως, όταν τους το λένε αυτό, δεν τους λέει τίποτα, γιατί ο λόγος που οι άνθρωποι σε διάφορες χώρες κάνουν τις εκλογικές επιλογές που κάνουν είναι τα πραγματικά προβλήματα στα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μάλιστα. Είναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, είναι αυτές οι κοινωνικές, οι παροδίες στον κοινωνικό βίο οι οποίες επιβάλλονται από κυβερνήσεις που δεν γίνονται δεχτές. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Κατανοητό. Και θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί ένας πολιτικός λόγος που να μιλάει στους ανθρώπους, να έχει νόημα. Αυτό είναι που χρειάζεται να κάνει ο δημοκρατικός συναγερμός. Νομίζω ότι είστε πολύ σαφείς, όχι, κύριε Προδρόμου. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς και ολοκληρώνουμε με αυτό. Πως ό,τι και αν γίνει, όποιοι και αν είναι οι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι, θα έρθει μια μέρα, μια 13η Ιουλίου, μια 23η Αυγούστου, μια 20η Σεπτεμβρίου, ναι, που η Τουρκία ξαφνικά θα πει «Α, εντάξει, τώρα να συζητήσουμε για αυτό το σχήμα της Ομοσπονδίας με τα Ηνωμένα Έθνη». Μάλιστα. Το πιστεύει κανένας αυτό? Θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε σε πραγματικούς όρους. Όχι με παραμύθια να ξεγελάμε τον εαυτό μας, γιατί τους πολίτες πλέον δεν τους ξεγελάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Προδρόμου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά, καταιγιστικότατος ο κύριος Προδρόμος Προδρόμου. Μίλησε.